Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Μινά Μεγαλομάρτυρος, Βίκτορος και Βικεντίου Μαρτύρων. Χρόνια πολλά στους Μινάδες που γιορτάζουν και στους Βίκτορες και τις Βικτορίες. Ό,τι καλύτερο εύχομαι στον καθένα ξεχωριστά και σε όλους μαζί. Ακούω την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από το τρίτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Ξάνθης. Σε αναμετάδοση από την e-pavlathrakinews.gr, σήμερα συννεφιασμένος ο καιρός, αλλά παρόλα αυτά η θερμοκρασία είναι αρκετά ικανοποιητική. Από ό,τι πληροφορούμε και από φιλικά πρόσωπα, έχουν ανάψει μόνο κάποια βοηθητικά, δηλαδή κάποια κλιματιστικά, κάποια πρόχειρα θερμαντικά, έτσι, δωματίο που λέμε. Ακόμη δεν έχουν μπουμπονίξει για τα καλά τα καλοριφέρ, όπου και είναι καλοριφέρ με πετρέλαιο, αλλά καίνε αρκετά τα τζάκια. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η έντονη μυρωδιά από καμινάδες, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Αυτά λοιπόν και τα πολλά και τρανά που ακούμε από τους μετεωρολόγους, χαίρομαι και γουστάρω κάργα, όπως λένε, που διαψεύδονται οι μετεωρολόγοι μας. Διαψεύδονται όλοι αυτοί που λένε για τρελούς χειμώνες, για παγερούς χειμώνες, για ακραία καιρικά φαινόμενα μας προετοιμάζουν, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αυτή είναι η δουλειά τους, αν τα μηχανάκια τους δείχνουν τέτοια πράγματα, αλλά χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν διαψεύδονται. Κάλιο γαϊδουρόδαινε, σίγουρα, παρά γαϊδουρογύρευε. Αλλά ευχόμαστε να γαϊδουροδένουμε και να μην υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια. Αυτά για τα καιρικά. Όπως καταλαβαίνετε και όπως ακούτε και από τις εκπομπές και από όλα αυτά τα οποία διατηρούμε και συντηρούμε στην επικαιρότητα και εμείς ως δημοσιογράφοι και εκδότες και όλα αυτά τα οποία συζητιούνται στα πολιτικά πηγαδάκια, υπάρχει ένα πρόβλημα συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών και αυτοδιοικητικών μας παραγόντων. Εδώ θέλω να πω το εξής. Δεν θα επανέλθω πάλι στη συζήτηση που είχαμε λίγο πριν με τον Γιάννη Κορόγια σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των σκουπιδιών, την οποία παρενθετικά μόνο θα αναφέρω ότι είναι μια τεράστια βλακεία μας που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας και να εκμεταλλευτούμε τα σκουπίδια. Να το πω πιο απλά για να γίνει κατανοητό. Ακόμη και τα περιτώματα από τα ζώα, έτσι, τα λίμματα από τις αγελάδες για παράδειγμα, μπορούν να γίνουν από καύσιμη ύλη, οργανικό πέλετ, μέχρι ενέργεια ηλεκτρική. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, όλοι εσείς οι προύχοντες των χωριών, γιατί χωριά είμαστε ακόμα, πάρτε το επιτέλους, βάλτε στο κεφάλι σας και ανοίξτε τα στραβά σας για να κάνετε δουλειά. Γιατί δυστυχώς η ανικανότητά σας ξεπερνάει κάθε όριο ανοχής και αντοχής από πλευράς των πολιτών. Και δεν φταίει που είστε ανίκανοι. Βάζετε τα προσωπικά σας συμφέροντα πάνω τα συμφέροντα των πολιτών. Ναι, κυρία μου, θα τους ταχώσω. Δεν μπορεί να ασχολούμαστε τώρα. Αν ο Μπάμπης είπε το Θωμά, το Τάδε, ή αν δεν βγήκε ένας πρόεδρος, ή αν ο άλλος δεν ξέρει τι σημαίνει διαχείριση απορριμμάτων και λέει, θα τα πάρεις, όχι δεν τα παίρνω, γιατί ο υπουργός ήταν άσχετος και έβγαλε μια κία και όλοι αυτοί κάνουν όλοι μαζί μια κία, θέλω να πω, κοινή υπουργική απόφαση δηλαδή. Αλλά έλεος και φεύ. Τόσο μυαλό χρειάζεται για να καταλάβετε επιτέλους ότι πρέπει να υλοποιηθεί ένα μίνιμουμ σχέδιο, ένα σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό χρηματοδοτεί η Κομισιόν εδώ και 10 χρόνια, αλλά τα στραβά σας δεν τα ανοίγετε. Αν δεν τα ανοίγαν οι προηγούμενοι, δεν τα ανοίγετε κι εσείς. Πρόστιμα 30.000 την ημέρα, κυρία μου. 25.900 θαρό είναι το ποσό την ημέρα, πρόστιμο κάθε μέρα που περνάει, επί 365 βάλτε το χρόνο, και αυτοί το χαβά τους. Χρηματοδότησε λοιπόν η Κομισιόν, είδατε, άνοιξα μια μικρή παρένθεση αλλά θα τη μεγαλώσω, τι να κάνω. Χρηματοδότησε η Κομισιόν να κλείσουν όλοι οι χαδά, όλοι οι σκουπιδότοποι και να δημιουργηθούν σύγχρονοι υποδοχής απορριμμάτων, χώροι δηλαδή, εν είδη χιτά, έτσι,
Χαδά ήταν χώροι ανεξέλεγκτης έτσι, απόρριψης απορριμμάτων και Χιτά είναι χώροι υποδοχής που έχουν κάποια συγκεκριμένα standards που προστατεύουν και το περιβάλλον αλλά και τον κόσμο, τους ανθρώπους. Από εκεί μετά όμως, στα πλαίσια μιας, όχι μιας, της περιφερειακής διαχείρισης, έπρεπε όλοι οι δήμοι, οι εξής τότε 55 του Καποδίστρια στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι εξής σήμερα 22, για να λέμε και κάποια έτσι γεωγραφικά παύλα ιστορικά πράγματα, σήμερα λοιπόν οι 22 δήμοι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πρέπει να ξεστραβωθούν, να καθίσουν για να τα βρουν μεταξύ τους, χωρίς κορώνες και χαζομάρες, και να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτό το προϊόν, το οποίο μπορεί σίγουρα, όταν τα ακούς, να δημιουργεί κάποιους εύλογους συνειρμούς. Θα σκουπίδια σου τα πάρω εγώ. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στη Φιλανδία, στη Σουηδία, τουλάχιστον αυτά γνωρίζω εγώ, και σε όλη την υπόλοιπη πολιτισμένη Ευρώπη, δεν μαλώνουν αυτοί που θα τα δεχθούν, μαλώνουν αυτοί που πρέπει να τα στείλουν. Γιατί ξέρουν ότι η σωστή διαχείριση, θα το πω κι ας μαλλιάσει η γλώσσα μου, είναι χρυσός, Δημαρχόπουλε, Μικογλου, Καψά, Τσιτηρίδη, χρυσός είναι. Αρκεί να καθίσετε κάτω και να τα βρείτε μεταξύ σας. Δύο φορές στην Κομισιόν βρέθηκα, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και στις ανακύκλωσεις και είδα τι παίζει εκεί μέσα. Πήγατε καμιά φορά εσείς, μωρέ! Πήγατε καμιά φορά να δείτε πώς μπορεί αυτό το πράγμα να μετατραπεί σε χρυσάφι? Πήγατε να δείτε πώς δουλεύουν και λειτουργούν οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων σε Βιέννη, σε Μόνακο, σε Βερολίνο, σε Παρίσι? Πήγατε! Απ' την τσέπη με έβαλα λεφτά και πήγα. Εσείς δεν μπορείτε να πάτε. Και κάθεστε τώρα, όχι ποιος θα βγει πρόεδρος ο ΣΔΑΝΚΣ, όχι ποιος θα πάει τα απορρίμματα στο σκουπιδότοπο. Είναι τραγικότητες των αυτοδιοικητικών μας. Ή προσαρμόζεστε λοιπόν στα νέα δεδομένα, ή πάτε στα σπίτια σας. Και δυστυχώς και νέοι δήμαρχοι μας απογοητεύετε. Περιμέναμε άλλα νέα ήθη, άλλα μυαλά. Παλαιομοδίτικοι είστε όλοι σας. Λυπάμαι που το λέω, αλλά μας απογοητεύετε. Για να πάμε στο διατάφτα. Βγαίνει μια οικία, βγήκαν πολλές οικία. Δεν δίνω δίκιο στους υπουργούς που υπογράφουν. Παναλαμβάνω, στο πόδι βγαίνουν οικία. Δυστυχώς. Γι' αυτό πρωτίστως πρέπει να τα βρίσκουν οι κοινωνίες μεταξύ τους. Όταν υπάρχουν και χρήματα από την Ευρώπη, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να τα βρούμε. Σημειώστε αυτό που είπα πολλές φορές. Γερμανοί θα έρθουν να τα διαχειριστούν τα σκουπίδια μας. Γιατί είμαστε τόσο ντουγάνια εμείς. Εμείς νομίζουμε ότι τα σκουπίδια είναι μόνο για να τα πετάμε στη διπλανή αυλή, για να μην εμποδίσουν τη δικιά μας αυλή. Τέλος πάντων, στο διατάφτα για να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία. Δεν μας ενδιαφέρει τα όποια προβλήματα έχουν σε προσωπικό επίπεδο κάποιοι. Πίστευα και εγώ ήμουν της άποψης ότι πρόεδρος στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων, πρώτος το είπα, όχι το είπα, πρώτος είχα προτείνει στον ίδιο τον Μίχογλου μέσα από την εφημερίδα μου και διαζώσεις αν θέλετε, ότι σου δικαιωματικά θα πρέπει να πας εσύ μετά τον Χατζηευαγγέλου, να πας εσύ. Αλλά δεν κοπτόμουν για το αν θα πάρει 1000 ευρώ επιπλέον ή 800. Το έβαλα σε ένα θεσμικό, σε μια θεσμική βάση. Έγιναν οι εκλογές. Όπως έγιναν. Ο Δημαρχόπουλος δεν έκανε πίσω. Γούσταρε και αυτή τη θέση. Είχε την πλειοψηφία και την πήρε. Σπάζοντας έτσι το κατεστημένο των προηγούμενων χρόνων που ήθελε να τα βρίσκουν στη Λιανίδης και Χατζηευαγγέλου για να παραμείνει ο Χατζηευαγγέλου και πρόεδρος ο ΣΔΑΝΚΣ. Από εκεί μετά όμως, τέλειωσε το πράγμα. Το Μουχαμπέτ τέλειωσε. Πρόεδρος ο ΣΔΑΝΚΣ, καλός ή κακός, βγήκε ο Δημαρχόπουλος. Ο Μίχογλου
είναι πρόεδρος, συγγνώμη, δήμαρχος στον Τόπειρο, που έχει στα όρια του τον Χιτά. Σαφώς και θα πρέπει να διασφαλίσει τα συμφέροντα των δημοτών του. Ένας δήμαρχος πρωτίστως πρέπει να διασφαλίσει τα συμφέροντα των δημοτών του. Ποια είναι όμως αυτά? Εκεί λοιπόν αρχίζει μια συζήτηση. Ανταποδοτικά, μάλλον αντισταθμιστικά, μου δίνεις τα σκουπίδια σου αλλά με πληρώνεις. Σαφώς έχεις όλο το δικαίωμα, όπως είπε τότε και ο Παυλίδης, ο Περιφερειάρχης, να ζητήσεις τα αντισταθμιστικά. Γιατί ανεβαίνεις ένα αυτοκίνητο σε ένα ταξί, λες πάνε με μέχρι την 28 Οκτωβρίου, πόσο θες? 5 ευρώ, πάρτα. Μου φέρνεις τα σκουπίδια σου, τα φιλοξενώ ή τέλος πάντων τα έχω εγώ στο χώρο μου, πόσα θες, τόσα, πάρτα. Έτσι ναι. Και εκεί ακόμη υπάρχουν μετρήσιμες μονάδες, τέλος πάντων, που μπορούν να βρουν πόσα είναι τα πραγματικά έξοδα που πρέπει να πληρώνουν οι Δήμοι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι Δήμοι είναι οι παταχτσίδες γενικώς. Και ο Τόπειρος όμως είναι παταχτσής. Ο Τόπειρος και η Ξάνθη παίρνουν νερό από τις πηγές του Παραδείσου του Δήμου Νέστου. Το είχα βγάλει το θέμα πριν από 3 χρόνια. Τότε που έβγαινε ο Τσέπελης και έλεγε καλά θα δούμε τι γίνεται. Αν θυμάστε, 3 χρόνια πριν το έβγαλα το θέμα. Και δεν πληρώνουν νερό. Μπορεί να το χρεώνουν σε εμάς, το είχα κάνει και θέμα στη Θράκη, στη εφημερίδα μας. Το χρεώνουν λοιπόν στο δημόσιο το νερό που πίνουμε εμείς, αλλά δεν είναι δικό τους, είναι του Παραδείσου. Και οι ίδιοι, ως ενδιάμεση, δεν πληρώνουν την πρώτη ύλη από εκεί που την παίρνουν. Για να μην λένε δηλαδή οι δημότες μπαταξίδες, συγγνώμη, οι δήμοι, δήμαρχοι, μπαταξίδες του δημότες. Και οι δήμοι είναι μπαταξίδες έναντι τρίτων. Όλα αυτά λοιπόν που είπα κυρίες και κύριοι, χρειάζονται αν μη τι άλλο, πρωτίστως και κυρίως μια συζήτηση μεταξύ δημάρχων, μεταξύ προέδρων των φορέων, μεταξύ κυρίων. Μια συζήτηση μεταξύ αυτοδιοικητικών του 21ου αιώνα της Ευρώπης. Και όχι μια συζήτηση μεταξύ φυλάρχων της Κεντρικής Αφρικής ή της Μποτσουάνα, ξέρω εγώ, του Κονγκό. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα, αυτή η ανθρωποφαγία, αυτό μας θυμίζει. Λες και είναι φύλαρχοι. Ας καταλάβουν επιτέλους οι αυτοδιοικητικοί μας ότι είναι αυτοδιοικητικοί, ότι είναι πρώτοι πολίτες ή δεύτεροι ή οτιδήποτε άλλο στην Ελλάδα της Ευρώπης του 21ου αιώνα. Θα μου πείτε, αν ψηφίσουμε εμείς φυλάρχους θα έχουμε. Γιατί εμείς ψηφίζουμε τους αυτοδιοικητικούς. Αν θέλουμε τις αργουλάδες από τα χωριά της δεκαετίας του 50, αυτούς θα έχουμε. Αν θέλουμε σύγχρονους ηγέτες με σύγχρονες αντιλήψεις, μορφωμένους, όταν λέω μορφωμένους, δεν σημαίνει μόνο να έχουν ένα πτυχίο, μορφωμένους και κοινωνικά, και ανοιχτομάτιδες, και να φέρνει στροφές στο εγκέφαλός τους, και να βλέπουν, βλέπε Αμυρίδης. Το ξέρω κυρία μου, το έχω ξαναπεί. Ο Αμυρίδης, όταν έκανε ταξίδια στο εξωτερικό, δεν πήγαινε για να βγάζει δελτία τύπου και να λέει ότι ήμουν εκεί στο τάδε πρόγραμμα και έκανα και αυτό το μουχαμπέτι. Πήγαινε και κλεβε ό,τι έβλεπε. Και το έφερε και το έκανε πράξη εδώ. Από τότε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει! Ποιος Τιανίδης, ποιος Δημαρχόπουλος, δεν υπάρχει! Περιμένουμε να δούμε και τον Δημαρχόπουλο και όλους τους καινούριους. Αλλά μέχρι τώρα μας απογοητεύουν. Μας απογοητεύουν γιατί συμπεριφέρονται χειρότερα και πιο παλιωμοδίτικα από ό,τι προηγούμενοι. Γι' αυτό! Τι να λέμε τώρα. Είπα λίγο πριν για τα περιτώματα των ζώων. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη μονάδα σταυλικές εγκαταστάσεις που να μην διαχειρίζονται την λιματολάσπη, τα κόπρονα βρε παιδί μου, πώς το λένε, και τα κάτουρα, και να μην τα κάνουν ανακύκλωση, είτε, σας είπα, είτε οργανικά πέλετ για να τα καίνε και ζεσταίνονται οι άνθρωποι, είτε ενέργεια. Το φαντάζεστε? Και αυτό το κάνουν στην Κεντρική Ευρώπη, οι οποίοι μέχρι το μεσαίωνα οι άνθρωποι έριναν τα περιτώματά τους από το παράθυρο κάτω στο δρόμο και παθαίναν τις πανόλες.
γιατί ήταν απολύτιστοι, έτσι. Αυτοί που ήταν απολύτιστοι μέχρι τον 15ο αιώνα και έρχναν τα περιτώματά τους στους δρόμους και παθαίναν πανόλες, είναι οι πρώτοι διδάξαντες της σημερινής κατάστασης, του σημερινού πολιτισμού, που σημαίνει διαχείριση των υπολοιμάτων τους, και εμείς που από την αρχαία Ελλάδα, από την πρόχρηστη εποχή, είχαμε διαχείριση, προσέξτε, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, γι' αυτό λέει είμαστε καραβάτιδες, είχαν τη διαχείριση των απορριμμάτων τους τέλεια, στην αρχαία Ελλάδα είχαν αποχετευτικά δίκτυα, όταν στην κεντρική Ευρώπη μετά από 15 αιώνες ψαχνόταν. Και ερχόμαστε σήμερα οι νεοέλληνες και δεν μπορούμε καν να ακολουθήσουμε τους κεντροευρωπαίους. Είμαστε για συχτήρ ή δεν είμαστε? Θα τρίζουν το κοκαλά τους ή θα τρίζουν? Δεν θα τρίζουν. Δεν σπάω, μπορώ να λέω για αυτά, κυρίες και κύριοι, μέχρι αύριο το πρωί. Γιατί έτυχε να ασχοληθώ ενεργά και να βιώσω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν οι δήμαρχοι. Δεν είναι εγωιστικό αυτό που λέω. Αν θέλουν, μπορούν να μάθουν. Αυτοί έχουν και τζάμπα έξοδα. Μπορεί να τους πληρώσει ο Δήμος τα έξοδα και να πάνε να δουν. Εμείς τα κάναμε από την τσέπη μας. Πάμε παρακάτω. Σήμερα η εφημερίδα Θράκη φιλοξενεί πρωτοσέλιδα της απόψης δύο σημαντικών προσωπικότητων, ο καθένας στο είδος του. Έχουμε λοιπόν τον καθηγητή διεθνολόγο στρατηγικής πολιτικής κλπ. Κλπ. Τον Έλληνα με το υψηλότερο IQ, τον πώς το λένε, τον Νίκο, ναι. Λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Ναξάκη, τον γνωστό ναύαρχο, εν αποστρατεία, ο οποίος απασχόλησε επί μακρό την κοινή γνώμη με την υπόθεση Οτσαλάν, τότε όταν μαζί με τον Παναγιώτη Σγουρίδη είχαν στοχοποιηθεί μάλιστα από την άλλη πλευρά, οι οποίοι αναφέρονται, ναι, τον Νίκο τον Λιγερό, εντάξει, το θυμήθηκα, οι οποίοι αναφέρονται στην κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Όχι στο Αιγαίο, ας το πούμε στην Ανατολική Μεσόγειο και στην θάλασσα της Κύπρου. Το γνωστό θέμα. Προσεγγίζουν λοιπόν οι δύο επιφανείς, ο καθένας στο είδος του, το θέμα με ιδιαίτερη ψυχραιμία και λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο ένας από την πλευρά της στρατηγικής πολιτικής και ο άλλος από την πλευρά της στρατιωτικής, αν θέλετε, προσέγγισης. Δεν είναι έτσι όπως τα λένε ή όπως το φανταζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Ερντογάν θέλει να εξωτερικεύσει το πρόβλημά του, ότι αύριο πάμε σε πόλεμο. Αλλά λέει ο κύριος Ναξάκης ότι η συνεχιζόμενη υποχωρητικότητα δημιουργεί δεδομένα, de facto καταστάσεις. Αυτό είναι το σημείο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Σαφώς και αν δεν απαντήσουμε στην προκλητικότητα, δεν μπορούν να δαγκάσουν τα σκυλιά. Έτσι, παραμένουν εκεί. Αλλά η συνεχιζόμενη υποχωρητικότητα και ο ενδοτισμός που υπάρχει από πλευρά της Ελλάδος δημιουργεί νέα δεδομένα, τα οποία εκμεταλλεύεται η άλλη πλευρά. Παράδειγμα, φαίνεται το ψυχροπολεμικό κλίμα που υπήρχε στη μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά ωστόσο δεν συνέβη το μοιραίο. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική διαχείριση και η σωστή στρατιωτική προσέγγιση του προβλήματος που έχει ενσκύψει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες στην ΑΟΣ της Κύπρου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα σοβαρή και προσεγμένη. Και πάνω απ' όλα νυμφάλια και καθαρή, ανεπηρέαστη από τις υπόλοιπες πολιτικές καταστάσεις που δυστυχώς βαίνουν συνεχώς κλιμακούμενες. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς έχουμε μια προεκλογική περίοδο τώρα. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εμείς έχουμε προεκλογική περίοδο. Και εκεί που θέλω να καταλήξω και να ολοκληρώσω τη σκέψη μου είναι ότι αυτοί τουλάχιστον που θα ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα, παύλα πρόβλημα, το οποίο μπορεί να ξεφύγει όμως
Είναι θέμα δευτερολέπτων να ξεφύγει το συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει να είναι ανεπηρέαστη. Δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από τον Σαμαρά και τον Τσίπρα, από το αν θα ανεβεί ο ένας ή δεν κατεβεί ο άλλος. Πρέπει να επηρεάζονται από όλα αυτά τα καραγκιοζλίκια που γίνονται στο πολιτικό προσκήνιο και παρασκήνιο. Θα πρέπει να είναι ανεπηρέαστοι και να απασχοληθούν, να ασχοληθούν αποκλειστικά με τη διαχείριση της συγκεκριμένης κρίσης. Είτε αυτοί είναι διπλωμάτες, είτε είναι στρατιωτικοί, είτε είναι ότι οποιοδήποτε άλλος παράγοντας εμπλέκεται σε αυτήν την κρίση. Με αυτή την άποψη, κυρίες και κύριοι, και το σχολιασμό, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σημερινή μου εκπομπή. Ανέβω στο ραντεβού για αύριο, γύρω στις 12:20. Να είμαστε γεροί και να είμαστε πάλι όλοι εδώ και να τα ξαναπούμε. Γεια σας. Ο αδριατικός αγωγός φυσικού αερίου TAP είναι μια νέα ενεργειακή υποδομή που θα μεταφέρει φυσικό αέριο της Κασπίας θάλασσας μέσω της Βόρειας Ελλάδας, της Αλβανίας και της Αδριατικής θάλασσας στην Ιταλία και έπειτα στην Ευρώπη. Ο TAP θα περάσει από 12 δήμους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και είναι πιθανό να επηρεάσει την ιδιοκτησία σας ή τη γη που χρησιμοποιείτε. Ο TAP παραμένει προσιλωμένος στο διάλογο που ξεκίνησε με την τοπική κοινωνία κατά τη διάρκεια των διαφόρων συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το στάδιο προετοιμασίας του έργου κατά τους τελευταίους μήνες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο TAP καλεί τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης στους δήμους Νέστου, Τοπίρου, Ξάνθης, Απτήρων, Ιάσμου, Μαρονίας Σαπών, Κομωτινής, Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου να επισκεφθούν τα τοπικά γραφεία επιδημοτογράφησης που διατηρεί η κοινοπραξία Top Maps, υπεργολάβος του TAP, για να μάθουν εάν η ιδιοκτησία χρήση γης τους επηρεάζεται, να ελέγξουν αν τα στοιχεία που υποβάλλαν στη δήλωση ιδιοκτησίας τους κατά την προηγούμενη ανάρτηση έχουν καταγραφεί σωστά και αν χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης. Καλείστε να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας συνεισφέροντας την πλήρη καταγραφή του κτηματολογίου για τον αγωγό TAP και να πληροφορηθείτε πώς μπορείτε να κατοχυρώσετε τα δικαιώματά σας, διασφαλίζοντας την ένταξη της ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσή σας στην προβλεπόμενη διαδικασία αποζημίωσης. Στο γραφείο κτηματογράφησης μπορείτε να εντοπίσετε με τη βοήθεια εξειδικευμένων συνεργατών εάν η ιδιοκτησία σας ή η γη που εκμεταλλεύεστε επηρεάζονται από την όδευση του αγωγού και τις ζώνες ασφαλείας. Ελάτε να ελέγξετε αν τα στοιχεία που έχετε ήδη υποβάλει έχουν καταγραφεί σωστά και αν χρειαστεί υποβάλλετε αίτηση διόρθωσης. Ελάτε να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας, συνεισφέροντας έτσι στην πλήρη καταγραφή του κτηματολογίου για τον αγωγό TAP. Πληροφορηθείτε πώς μπορείτε να κατοχυρώσετε τα δικαιώματά σας, διασφαλίζοντας την ένταξη της ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσή σας στην προβλεπόμενη διαδικασία αποζημίωσης. TAP προβαίνει στις δέωσες ενέργειας για την απόκτηση γης και δουλείας σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα αποκατάστασης που διασφαλίζουν την παροχή αποζημιώσεων με δίκαιο και διαφανή τρόπο πριν από την κατασκευή του αγωγού. Τα γραφεία κτηματογράφησης βρίσκονται στη Χρυσούπολη Ελευθερίου Βενιζέλου και Τσιμπελεκίδου για το Δήμο Νέστου, στη Ξάνθη Περγάμου 14, δεύτερος όροφος για τους Δήμους Αυδείρων, Ξάνθης και Τοπίρου, στον Ίασμο Παλαιών Πατρών Γερμανού 4 για τον Δήμο Ιάσμου, στις Άπες Παπαδήμας 43 για τον Δήμο Μαρονία Σαπών, στο Μέγα Δουκάτο, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δουκάτων για τον Δήμο Κομωτινής, στην Αλεξανδρούπολη Κωνσταντίνο Παλαιογολόγου 3 για τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου. Από 13 Οκτωβρίου 2014 έως 14 Νοεμβρίου 2014 μπορείτε να μάθετε εάν η ιδιοκτησία ή χρήση γης σας θα επηρεαστεί από την όδευση του αγωγού TAP και σε περίπτωση που δεν την έχετε δηλώσει να υποβάλλετε δήλωση ιδιοκτησίας. Επίσης, ελάτε να ελέγξετε αν τα στοιχεία που υποβάλλατε έχουν καταγραφεί σωστά. Τα γραφεία είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 4 μετά μεσημβρίας, από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός Τετάρτης από τις 9 το πρωί έως τις 8 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες για το πώς να δηλώσετε την ιδιοκτησία χρήση γης σας ή αίτηση διόρθωσης παρέχονται επίσης στα σημεία πληροφόρησης της κοινοπραξίας Top Maps σε Ποντολίβαδο, Πετροπηγή, Πέρνη, Γραβούνα, Γέροντα, Νέο Ξεριά, Αβραμιλιά, Διαλεκτό, Παράδεισο, Τοξότες, Εξοχή, Εύμηρο, Μαγικό, Διομήδια, Γεννησέα, Πηγάδια, Σέλερο, Σούνιο, Αμαξάδες, Πολύανθος, Σώστης, Αμάραντα, Αρίσβη, Λοφάριο, Έγυρο, Παραδημή, Σικοράχη, Άνθια, Δωρικό, Λουτρά, Πηλαία, Φέρες, Τριφύλλη, Πέπλος και Προβατώνας. Ώρες γραφείων 9 το πρωί έως 4 μετά μεσημβρίας, Δευτέρα με Παρασκευή.